Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην εκπομπή Προσωπικότητες. Ένα τρομοκράτη ή μάλλον ένα τρομοκράτη του γέλιου, τον ηθοποιό Κωστάκη Κωνσταντίνου. Φιλοξενούμε απόψε στην εκπομπή μας. Κωστάκη. Μα αφού έθωρο. Κωστάκη, κατέβασε. Θέλω να μην βλέπω και να μην ακούω. Έπρεπε να είχαμε και μάσκες πασταφιά. Κωστάκη. Τι κάνετε. Καλησπέρα. Καλώς όρισες. Καλησπέρα. Πόσο καιρό έχει να τα πούμε? Αρκετό. Έχει χρόνια. Δεν είναι αρκετό, έτσι. Αρκετό. Αλλάξαμε. Καθόλου. Εσύ καθόλου. Όχι, εγώ ασπρίσα λίγο τα μαλάκια μου. Παραπάνω. Και λέει μου ο κόσμος ότι αδυνάτησα κιόλας. Αδυνάτησες. Βάλε λίγο τη μάσκα σου όμως για να τηρούμε και τα πρωτοκολλά. Θέλω να πεις τώρα δηλαδή, εάν έχουμε τη μάσκα θα με έρθουν να με λαπορτάρουν. Ναι. Μα αφού κρατούμε την απόσταση. Αυτή είναι η νομοθεσία. Όχι, πέφτει η νομοθεσία. Πέφτει. Όταν κρατάς την απόσταση. Πέφτει η νομοθεσία. Ναι. Μα είμαστε σε έναν κλειστό χώρο. Φυσικά είμαστε μόνοι μας μέσα στο στούντιο. Εντάξει. Καλώς όρισες. Όχι, είμαι και τεσταρισμένος. Έκανα και το. Και εγώ το ίδιο. Τεστ αντιγόνου και το τεστ των άλλων των κανονικών. Είναι μια χαρά. Και το τεστ των μαθηματικών. Ναι, τα πάντα. Όλα τα τεστ που μας βάλουν είναι κανούμεντα. Το τεστ του γέλιου έκαμε στο τελευταία. Το τεστ του γέλιου μου κόπηκε το γέλιο μας. Εκόπηκε. Με αυτά που θεωρούμε. Και αυτά που συμβαίνουν στην πολιτεία της νήσου αυτής της και κοιμημένης, έτσι τη λαλώ, πάνε να μας κόψουν και το γέλιο. Γιατί τώρα και είμαστε μωρά και δεν καταλάβουμε, είμαστε μεγάλοι. Όμως ο Κωστάκης ασχολείται αρκετές δεκαετίες με αυτό και έφερε γέγιο στα πρόσωπα και στα αυτιά και γενικά σε πολύ κόσμο, κάνοντας πάρα πολλά πράγματα. Χαίρομαι για αυτό το πράγμα, δηλαδή... εμείς δουλέψαμε μια περίοδο πολύ, είχε πάρα πολύ υλικό, όπως κάθε εποχή έχει το υλικό της, αλλά δουλεύαμε, προσφέραμε το σωστό γέλιο. Τώρα όσο εξελισσούμαστε δεν προσφέρουν σωστό γέλιο. Γίνεται. Πώς θα το λέγα και λίγο αυθόρμητο γέλιο. Ναι. Έτσι. Δηλαδή να γελάσεις, όχι. Πολλές φορές μπορεί να δεις κάτι στην τηλεόραση και διαρωτάσαι, καλά, αυτό είναι κωμωδία τώρα, γιατί πρέπει να γελάσω. Όχι, τούτο είναι τρολ που γίνεται τώρα. Δηλαδή περιπέζεις τον άλλο ή βάζεις κάτι στη, ένα οπτικό πίσω σου και λες, α, κοίταξε. Έκατσε η κοπέλα, η παρουσιάστρια, και τι ώρα που τάραξε το πόδι τη, εφάνηκε το εσώρουχό τη. Εντάξει, τούτο μπορεί να συμβεί στον καθένα. Mm-hmm. Αν είναι να το τρολάρεις το πράγμα συνέχεια και να το δείχνεις, τούτο το πράγμα είναι και σάτυρα. Αλλά δεν ήρθα εδώ για να κάνω επίθεση. Όχι, ήρθαμε εδώ να μιλήσουμε για τον Κωστάκη, ναι. Για τις μιμήσεις του, γενικά για την πορεία του. Ναι. Για την πορεία σου είσαι από την Κλήρου. Ναι. Έτσι. Είμαι από την Κλήρου. Θες να θυμηθείς λίγο εγεννήθηκα, έτσι, για να πάμε λίγα χρόνια πίσω. Βεβαίως, εγεννήθηκα στην Κλήρου. Αλλά η καταγωγή μου δεν είναι από την Κλήρου. Δηλαδή στην Κλήρου δεν έχω κανένα συγγενή, είναι εξαίματος. Mm-hmm. Ναι, είναι τα αδέρφια μου παντρεμένα στην Κλήρου. Αλλά οι γονείς κατάγονταν από του Μόρφου η μάμα και ο παπάς μου από τη Μύρτο. Δηλαδή αυτά είναι τα χωριά μου, αυτή είναι η καταγωγή μου. Mm-hmm. Δηλαδή περισσότερο μπορώ να σου πω ότι ξέρω του Μόρφου, που ξέρω είναι εκατοντά. Διότι ήταν τούτες οι παιδικές. Βεβαίως. Έχεις θύμησες? Πολλές θύμησες, διότι ήμουν και μεγάλος, ήμουν 17 χρονών τότε. Mm-hmm. Να πέφτει τούτη μάσκα τώρα. Θέλεις να τη βάλεις έτσι λίγο πιο... Πώς? Ναι. Α, έτσι. Μια χαρά. Τέλεια. Ωραία. Τέλεια. Να μας μείνει σύστημα και μάσκα. Ξέρεις, μπορεί να φύγει ο κορονοϊός, αλλά όλοι να έχουμε μια μάσκα μέσα στο αυτοκίνητο. Και όταν κατεβαίνουμε να μπούμε κάπου που υποψιαζόμαστε ότι μπορεί ο άλλος να σε γρήπει, έντε να την κολλήσω. Να φορούμε τη μάσκα. Ενώ παλαιότερα, θυμάσαι που πρώτα ήρθαν οι Κινέζοι στην Κύπρο. Και φορούσαν μάσκα. Και φορούσαν μάσκα, αλλά ούσαν όλοι. Μα δεν πω γιατί παρπατούρε, δεν πω. Εκεί λόγω της ατμοσφαιρικής ρήπανσης το φορούσαν. Ναι, λόγω της σκόνης. Ναι. Της σκόνης. Εν ωραίο πράγμα όταν έχει σκόνη η Κύπρος. Να έχουμε τις μάσκες. Και έτσι να βάλει τη μάσκα. Όχι να βάλω. Γιατί με πειράζει η σκόνη που έρχεται από τη Σαχάρα. Και τούτο το πράγμα θα μας μείνει, κάποια πράγματα να μας μείνουν. Ναι, ο κορονοϊός είναι να φύγει. Είναι σίγουρο. Να βρουν το εμβόλιο, να βρουν φάρμακα τα οποία να θεραπεύουν τούτο το πράγμα. Τώρα, σε ένα χρόνο, ας πούμε, τούτο το πράγμα πρέπει να έχει λήξει.
Εντάξει, είναι σημαντικό ναι. όμως. Να... Αλλά να μας μείνουν κάποια πράγματα. Δηλαδή, κάποτε, μετά από 100 χρόνια, ας πούμε, να κάθεται ας πούμε, ένας άγγελος να κάνει υποδομή της σέντευξης σε κάποιον Κωστάκη Κωνσταντίνου και να, να λαλούσει. Ρε, μα πριν 100 χρόνια ο κόσμος συναντιέται και έκανε χειραψίες, έτσι σχέδιο. Να μπω κάνει λέει του, έτσι σχέδιο. Έτσι να ξέρει ο κόσμος. Καπακωτές. Ή καπακωτές. Κάποια πράγματα που, όπως το τηλέφωνο που θυμάσαι παλιά που κάναμε, να πιάσω έναν αριθμό ρε. Μα σε δούμε και σήμερα και κάνεις το πράγμα, να πούμε να πού κάνει τόσο. Ξέρεις, είχε γίνει μια εκπομπή κάποια στιγμή, τη θυμάσαι, είχε γίνει μια εκπομπή, θυμάμαι σε ποιο κανάλι ήταν, που τους έδιναν ένα καλή ώρα, όπως είπες, τηλέφωνο, πώς χρησιμοποιείται. Ένα DVD μάλιστα. ακόμη ή ένα παλιό υπολογιστή. Ρε παιδί μου, εγώ έχω δει ένα μικρό κοριτσάκι, εγγονούλα της αδερφής μου και μιλώ σου, είδα την που τα 2 χρονών ας πούμε, που κρατούσε ένα περιοδικό και το μωρό δεν ξέρε ότι γυρίζεις το, το περιοδικό. Και έκανε πάει στην εικόνα έτσι. Για να μεταφερθεί. Για να νομίζει ότι είναι touch, ότι είναι το. Ναι, ότι είναι ηλεκτρονικό. Ναι. Κατάλαβες. Εσύ ασχολείσαι όμως με την τεχνολογία, έτσι. Ασχολούμαι όσο πρέπει να ασχολούμαι. Γιατί βλέπω πρέπει να γιατί μέσα. Από το Instagram σου βρήκα αυτό τον τίτλο Ηθοποιός τρομοκράτης του γέγιου. Ναι. Αγράφει έτσι. Έτσι, είναι εσύ που το έγραψες. Μπορεί να το έγραψαν τα παιδιά μου, διότι μέσω αυτών που... Τα παιδιά σου, ο Θεόδωτος... Ο Θεόδωτος, ο Ρολάντος, ο Στέφανος, επειδή ασχολούνται, είναι και η δουλειά τους αυτό το πράγμα. Ασχολούνται με τα social media? Με τα digital. Τι λες να πάμε στο Λονδίνο να τους καλησπερίσουμε και να τους χαιρετήσουμε. Καλησπέρα σας. Να πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παπά. Καλησπέρα, αγάπες μου. Τι κάνετε? Λοιπόν. Μαζί. Είσαστε καλά. Είσαστε μαζί, αλλά είναι παράνομο τώρα να είστε μαζί. Πολύ καλά. Θα πούμε τίποτε του Μπόρις. Ναι. Καλησπέρα σας από την Λευκοσία, από τη Λεμεσό μάλλον, από τα στούντιο του Capital. Έχουμε εδώ τον μπαμπά Κωστάκη Κωνσταντίνου. Θέλω να μας πείτε έτσι λίγο για αυτόν τον άνθρωπο που το γνωρίζετε εσείς καλύτερα από όλους. Για τον μπαμπά σας. Τον παπά σας, όπως λέτε. Βεβαίως. Να πούμε ποιος είναι, αυτός που μιλάει είναι ο Ρολάντος. Γιατί είναι δίδυμοι, απλά για να τους ξεχωρίζουν και οι τηλεθεατές μας. Ο Ρολάνδος και αριστερά στην οθόνη είναι ο Στέφανος. Μάλιστα. Έτσι στα γρήγορα ο παπάς μου, τον παπά μου βλέπω τον βασικά παραπάνω σαν και σαν φίλο μου, γιατί ειλικρινά κάνουμε διάφορων ειδών συζητήσεις, μιλούμε για τα πάντα. Όταν προβληματίζομαι, αρέσκει με το τηλέφωνο και να μιλούμε και συμβουλεύκει με, όχι με συμβουλεύκει σαν πατέρας, αλλά συμβουλεύκει με και σαν φίλος. Είναι ένας καλόψυχος άνθρωπος, πάντα γελαστός. Με ευγένεια, με ευαισθησίες. Ναι, είναι σημαντικό. Κάποιες φορές με αντισυμπατικές απόψεις, αλλά είναι ωραίο γιατί κάνουμε σοβαρές συζητήσεις, ωραίες. Του αρέσει να κάνει question το status quo αρκετά, που είναι σημαντικό αυτό. Μάλιστα. Είναι καλλιτέχνης. Είναι ένας ανήσυχος καλλιτέχνης, ένας ηθοποιός που σκορπά το γέγιο και θα συνεχίσει να σκορπά το γέγιο σε όλο τον κόσμο. Κοίταξε, τα παιδιά μου, και φτάσαμε στα ωραία μου τα... Βλέπουν όμως τα μαγική παιδιά σου. Ναι, βλέπουν αυτά τα πράγματα, αλλά δεν έζησαν τις εποχές, ας πούμε, που στην Κύπρο μεσουρανούσε η σάτιρα που έκαναμε ή τις εκπομπές που έκαναν ιστορικ παλιά κάθε παραμονή της προχρονιάς. Αυτά που έκαναμε τα οποία ήταν εξαιρετικά, δηλαδή θυμάσαι ότι παλιά περιμένει ο κόσμος και την παραμονή της πρωτοχρονιάς για να κάτσει να δει ιστορικ τότε που ήταν το ρικ μόνο. Όχι, δεν υπήρχαν άλλοι. Ναι. Πριν από το 1992. Ναι. Και... Δεν ζήσαν τις υπέροχες. Ζουν το σήμερα. Κατάλαβες. Να σου πω όμως, παπά, ότι εγώ έχω πάρα πολλές αναμνήσεις. Όχι μόνο από την τηλεόραση, τα τηλεοπτικά που έκαμες, αλλά και από το θέατρο που έπαιξες, αλλά και τις χωροσπερίδες, ειδικά που γυρίζαμε. Θυμάσαι που γυρίζαμε από την Κύπρο. Ναι.
Και εγώ ειλικρινά θαύμαζα πάντα, άρεσε μου να βλέπεις το κοινό που εγέλα, που φαίνεται του γέλιου όταν έκανε τη σάτυρα σου. Ναι, ναι. Ήταν εκείνη. Θυμούμαστε τα. Είχαμε πάει. Είχαμε πορεία τέτοιες που το τότε με Ριτιένιο απέναν στο Χίλ, το Λευκοσιάνιο, απέναν πίσω Λεμεσό. Υπήρχαν τέτοια. Έχουμε τα μωρά μαζί. Όχι, δεν έπαιρνα τα μωρά γιατί ήταν μωρά, αλλά ξέραν ότι ας πούμε τούτη νύχτα, συνήθως Παρασκευές ή Σάββατα που ήταν οι χοροσπερίδες, μπορεί τότε, δεν είχα μια χοροσπερίδα, είχα πέντε. Θυμούμε, είχα ένα ημερολόγιο, το τετράδιο βιβλιαράκι, το οποίο επρόσθεταμε το σπισφίξι παρακάτω σελίδα, για να κολλάει και να γεμίσει. Και λάρουν ότι τώρα να πάω, λες, στο Μεριντιέ. Μετά φεύγω, θα πάω στο, πού είναι, στο Χίλτο Λευκοσία. Προλαβαίνω, προλαβαίνω. Μετά, αφού είμαι στη Λευκοσία, αν με καλέσαν, υπήρχε τότε το πράγμα το, και στο Χίλτο Πάρκ, πρέπει να πάω και στο Χίλτο Πάρκ. Στο Λίδρα τότε. Ναι, έφερνε το. Στο Λίδρα τότε. Στο Λίδρα τότε, ναι. Χρειαστήμαστε και λίγο να πιο παλιά. Ναι. Εν τούτα που λαλούσαμε προηγουμένως, ότι κάποια πράγματα που χάνονται για τους τωρασινούς, εν τούτα που σου λέω ότι μετά που 100 χρόνια να λαλούσει, συναντιούνταν και κάνουν να συνέτσι, αγκαλιάζονταν και φιλιούνταν. Εγώ πιστεύω ότι θα έρθει σύντομα η αγκαλιά. Όχι, θα είμαστε όμως λίγο πιο να προσεκτικοί. Να είμαστε επιφυλακτικοί. Επιφυλακτικοί. Ναι, διαρριόντως, τούτο με τις χειραψίες, τούτο με τις μάσκες, μπορεί, εγώ σου λέω ότι τούτο με τη μάσκα να διατηρηθεί. Θα έχεις μία μάσκα μέσα στο αυτοκίνητο. Όχι για τον κορονοϊό, για οποιοδήποτε. Για ασφάλεια. Για ασφάλεια, ας πούμε. Ακριβώς. Και σου λέω, τι με η σκόνη που συμβαίνει, γιατί να μην έχω τη μάσκα μου να κυκλοφορήσω, αφού τώρα κυκλοφορώ. Ακριβώς. Τι θα πούμε άλλο για τον παπά? Να του πούμε ότι τον αγαπούμε πάρα πολλά. Να με φοβάται αυτή την περίοδο που είμαστε εμείς εξωτερικών και ακούνται διάφορα. Ναι, χαλαρά προσέχουμε. Να περάσουμε το μήνυμα προς τα έξω ότι να αντέξουμε ακόμα λίγο, δεν είναι εύκολα για κανένα. Ναι, αλλά να έρθουν καλύτερες μέρες και να μας κάνουν να συνειδητοποιήσουμε τι πραγματικά αγαπούμε και να εκτιμάσουμε, ναι. Με το Θεόδωτο, εδώ είναι ο τρίτος γιος, ο μεγάλος, ναι. Έτσι. Να του στείλουμε και ένα μήνυμα του Θεόδωτου. Να του στείλουμε ένα μήνυμα να είναι καλά. Είναι στην Κύπρο, έτσι. Επενδύσαμε, αδερφέ μου. Είναι στην Κύπρο, είναι στην Κύπρο. Μιλούμε όλοι μας, όλη η οικογένεια μιλούμε. Ειδικά με τον Ρολάντο Στέφανο, επειδή μας λείπουν, είναι στο Λονδίνο. Πας και τους βλέπεις. Ναι, άμα μπορώ να πάω, δηλαδή πάω. Και μου αρέσει το ταξίδι να πάω στο Λονδίνο. Ναι. Και ξέρεις τι μου αρέσει περισσότερο, ότι ας πούμε μια φορά που πήγαμε στο Μάτσεστερ, δεν ξέρω, μια-δυο φορές, και πήγα στο Λονδίνο, όταν ήταν στο Μάτσεστερ, μου άρεσε, περπατούσαμε στο τρόμο των τεράστιων του Μάτσεστερ, και δεν με ήξερε κανένας. Και τούτο το πράγμα ήταν για μένα. Καλά, δεν ευρέθηκε ένας Κυπρέος στο Μάτσεστερ? Μπορεί είναι να ευρέθηκε, δυνατόν. Να ευρέθηκε, ευρεθήκα. Και σταματούσε στον δρόμο. πολύ ευρεθήκα. Αλλά θέλω να σου πω ότι νιώθεις ωραία ότι είσαι άγνωστος μεταξύ αγνώστων. Ακριβώς. Και εγώ έχω και μια φιλοσοφία ότι τον κόσμο που βλέπω μπροστά μου, που τη ώρα που φεύγει από μένα, επέθανε. Δεν θα τον ξαναδώ τον κόσμο. Δηλαδή, έχω μια φιλοσοφία ότι οπουδήποτε και να πάει, και στην Κύπρο να πάει, δηλαδή, και περπατάς μες στη Λίδρα. Και περνά ο κόσμο δεξιά σου πάνω κάτω, μπορεί να μην τον ξαναδεί. Μπορεί να, ο άνθρωπο να πάει σπίτι του και να την αχτεί και να πούσει είσαι πέντε θύματα. Ναι. Και ο ένα μπορεί να είναι ο που πέρασε δίπλα σου. Ναι. Άρα, δεν μπορεί να ξέρει όμω. Ναι, δεν μπορεί να ξέρει, ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι το πράγμα συμβαίνει συνήθω όταν κάνει σε σταθμού αεροπορικού, α πούμε, διασυνδέσει και μένει μια ώρα στον Μπαχρέι, μια ώρα στο Νέο Δελχή, ξέρω εγώ. Και ξέρει ότι του ανθρώπου που κάθονται δίπλα σου, δεν θα του ξαναδεί ποτέ σου. Μπορεί όμω να του ξαναδεί και να ασχολείσαι μαζί του και να είναι και δίπλα σου κτλ. Θα σου πω ιστορία. Ναι, εντάξει, μπορεί. Να σα ευχηθούμε καλή νέα χρονιά, κάθε καλό και στο Ρολάντο και στο Στέφανο. Όλα τα και καλά. Όλα τα καλά. Όλα τα καλά και ελπίζω να τα πούμε σύντομα. Ήδη είχαμε μιλήσει με τον Ρολάντο. Την επόμενη φορά που θα φύγει αυτό ο κορονοϊός θα βρεθούμε για καφέ στο Λονδίνο. Ναι. Άγγελε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και μιας και μου δίνεται η ευκαιρία να πω έναν τεράστιο ευχαριστώ γιατί με έχεις βοηθήσει στα αρχικά μου βήματα με work experience που σου ζήτησα και δέχτηκες
και με την πτυχιακή μου. Σε ευχαριστώ πάρα 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 πολύ. Να είσαι καλά. Εγώ επειδή μου δίνετε ευκαιρία και θέλω να το πω για δημόσια, έχω τρεις εξαιρετικούς γιους. Είναι εξαιρετικοί, είναι λεβέντες. Μεγαλώσαν με ένα σύστημα που δεν υπάρχει σε πολλές οικογένειες. Και συγκινούμε όταν τους βλέπω ότι οριμάζουν, γιατί μέσω τους οριμάζουμε και εμείς. Ακριβώς. Και αναλογιζόμαστε είτε λάθη είτε σωστά πράγματα που έχουν κάνει στη ζωή μας μέσω των παιδιών μας. Και ευτυχώς ο Θεός να τους έχει καλά. Και να σε κάνω σύντομα παππού. Ναι, θέλω να με κάνω σύντομα. Ναι, θέλω να με κάνω και παππού. Σύντομα, είπα, δεν είπα. Και εξόλα μου παππού να με κάνουν, να δεχτώ. Φτάνει ένα εγγονάκι, α πούμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρετισμούς στο Λονδίνο. Να είστε καλά. Γεια σας και προσεκτικά. Γεια σας. Λοιπόν, στη ζωή σου όμως είδες τι όμορφα ναι, πράγματα. Ναι, είναι όμορφο. Έχει μέρες που το οργανώνουμε αυτό με τα παιδιά. Ναι. Εννοείται φυσικά. Αλλά γενικά στη ζωή σου υπάρχουν άνθρωποι τους οποίους γνωρίζεις, τους οποίους αγαπάς κτλ. Μου είχες αναφέρει πριν από λίγο τον Αντρίκο. Ναι. Τον Αντρίκο το... Το θυμάσαι τον Αντρίκο? Ναι, το Αντρεούδη που λες το εσύ. Αντρεούδη. Να χαιρετήσουμε την κυρία Γιώτα, η οποία μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή. Απαναγία μου, τούτον είναι έκπληξη μεγάλη. Τούτον είναι έκπληξη μεγάλη, διότι ψέζει μου σπίτι του. Το ξέρω. Μου το είπες πριν λίγο. Ναι, και τρώαμε με κοτόπουλο με σουπαρίζι. Και ήταν εξαιρετικό, η Γιώτα είναι εξαιρετική μαγειρίσα. Γιώτα, σε χαιρετώ. Μπορώ να σου πω ότι συγκινούμε πιο πολύ όταν βλέπω... Γεια σου, αγαπημένα Ποτάκη. Γεια σου, Γιώτα μου. Πρώτη φορά να κάνω αυτό το πράγμα, αλλά έκανα το για σένα. Σε ευχαριστώ, αγαπητέ. Ο Αντρίκος μας. Ο Αντρίκος μας. Ο Αντρίκος κοιμάται. Α, κοιμάται ο Αντρίκος τώρα που είσαι να τον κάνουμε στον αέρα. Ή ψες δεν κοιμήθηκε τίποτα, δεν κοιμήθηκε πριν λίγο. Μάλιστα. Μπορούμε να τον ξυπνήσουμε ή δεν ξυπνά τόσο. Μάλιστα. Να μας πείτε λίγο την ιστορία του Αντρίκου, γιατί μου ανάφερε κάτι προηγουμένως, νόμιζε ότι δεν το έχω αντιληφθεί, αλλά δεν ήξερε ότι οργανώσαμε αυτή την κουβέντα μαζί. Εντάξει, ο Αντρέας είναι ένα μωρό με ειδικές ανάγκες. Ο Αντρέας γεννήθηκε με το σύνδρομο των Τζούμπερ. Απλώς έχει, ο σύνδρομος αυτός ή μπορεί να γεννηθεί με 6 δάχτυλα ή να έχεις πρόβλημα με την καρδιά σου ή πρόβλημα με τους πνεύμονες. Ευτυχώς εμείς αυτά δεν τα έχουμε. Απλώς λείπει ένα μικρό κομματάκι πίσω από τον εγκέφαλό του. Μάλιστα. Και άμα αναστατωθεί, είναι πολύ επιθετικός και προσπαθούμε όσο πιο πολύ τον κρατήσουμε για να μην νευριάσει παραπάνω, για να τον συγκρατήσουμε, για να μην αρχίσει να φωνάζει. Είχε ζητήσει όμως κάποια στιγμή να δει τον Κωστάκη Κωνσταντίνου τον ηθοποιό από κοντά πριν από μερικά χρόνια, έτσι. Ναι, ήταν πριν 8 χρόνια. Ζήτησε ο Ανδρέας, πήρε στο Super Sport τηλέφωνο για να μιλήσει με τον κύριο Κωστάκη τον Κωνσταντίνου, γιατί ήθελε να κάνει εκπομπή μαζί του. Αυτή μου ήταν μέρα πέπει και είπαν τότε απουσιάζει τώρα ο Κωστάκης και να έρθει να πάρει τηλέφωνο πίσω. Και ήταν και είπε μου το και του λέω... Που περίμενε λαό του να σε πιάσει σαν τώρα, λαό του Κωνσταντίνου, ο Κωνσταντίνου στο τηλέφωνο. Παγιούν κατσία μου η αλήθεια. Και πιάσε μας ο Κωνστάκης. Μίλησα εγώ μαζί μου πρώτα. Είπα ότι είμαι μητέρα μου, μωρού με δικές ανάγκες και θέλει να το γνωρίσει από κοντά. Και μας είπε, να αύριο λέει, να έρθει στο σταθμό Λαλή, να σας γνωρίσω, για να μην έχουμε μαζί. Από τούν την ημέρα είμαστε σαν οικογενειακοί φίλοι. Μιλούμε κάθε μέρα με τον Κωνστάκη, οπότε μπορεί και να τον βλέπουμε. Είναι ο άνθρωπος, ήταν ο αγαπημένος μου ηθοποιός. Δεν περίμενα όμως να συνδεθούμε τόσο πολλά εδώ και 8 χρόνια. Ελπίζω να κρατήσει αυτή η φιλία μας και ακόμα και τον πολύ καιρό. Για τον Κωστάκη, θέλω να πω ότι είναι ο άνθρωπος με το άρχα κεφαλαίο άνθρωπος. Νομίζω να θέλει μόνο τα μωρά μου, τα δικά μου τα μωρά, γιατί έχω ένα μωρό με πρόβλημα. Νομίζω ότι αγαπά όλους τους ανθρώπους, τους βοηθά όλους. Ένα άνθρωπο που διά την καρδιά του ενώ για όλους. Μάλιστα. Ξέρεις, είναι συγκινητικό όλο αυτό. Είναι μια πτυχή του Κωστάκη Κωνσταντίνου, του ηθοποιού, που ως φέρνει γέγιο, αλλά είναι και δίπλα στους ανθρώπους, έτσι, κυρία Γιώτα.
Ναι, ναι. Είναι πολύ καλό με τον Ανδρέα. Ενώ κάτι να έχει, ενώ δεν πιάσει ή στο τηλέφωνο να μιλήσουν. Αν δεν πιάσει ο γιο μου, να πιάσει ο Κωστάκη, δεν με πιάσει το τηλέφωνο ο Ανδρέα. Έχει την έννοια μα. Να μα δει τι κάνουμε, τι έχουμε. Θα ξέρει όλο ο Κωστάκη τι περνούμε. Ναι. Είναι μια εξαιρετική οικογένεια του Κυριάκου και τη Γιώτα με τα παιδιά του. Είναι η Λουίζα, η οποία. Η Λουίζα είναι ένα κορίτσι χωρίς κανένα πρόβλημα. Τα άλλα, τα δύο, τα... η Ελένη και ο Ανδρέας, είναι με ειδικές ανάγκες. Αλλά είναι εξαιρετικά μωρά. Μέχρι και το. Ξέρεις, συγκινούμε γιατί. Μάλιστα. Είναι... αγαπώ τους. Ξέρεις τι, είναι το να δίνουμε αυτό το πράγμα σε αυτούς τους ανθρώπους είναι το καλύτερο πράγμα. Το να περιμένει το τηλεφώνημά σου, το να περιμένει το δικό του, είναι σημαντικό. Να δεις το σιλούιν του Ανδρέα, το Μάξι. Ήθελα να το πω, πέτω. Τι κάνει όταν πάω εγώ σπίτι τους. Δεν ξέρω, καταλάβει το αυτοκίνητο. Μιλά μου και το σιλούιν, ρε παιδί μου. Και διά τόση χαρά, ο Μάξις, που είναι πανέμορφο σκυλάκι, εν τω μεταξύ εγώ με τον Αντρίκο, με τον Ανδρέα, έχω μια ειδική επαφή. Λέμε τα πάντα. Τα πάντα, δηλαδή δεν έχουμε ούτε ταμπού, ούτε κόμπλεξ, ούτε τίποτε. Ούτε να θα μιλήσουμε για σεξ, θα μιλήσουμε για γυναίκες. Και ένα μωρό το οποίο έχει ανάγκη ο Ανδρέας την παρέα, έχει φορές που λέει, μα δεν ήρθε κανένα σπίτι μας. Και ξαφνικά, όπως εψές. Εψές δεν ήταν οργανωμένο ότι θα περνούσα από το σπίτι τους. Και λέω, ήμουν δάμε κοντά, ήμουν στο μάμαρι, είπα να ρωτώ να σας πω να γεια. Ούτε ξέρα ότι... θα βρίσκα και μια σούπα ζεστή να φάω, ας πούμε. Και λέει και ο Γιώτα, είχε πρόβλημα ο Αντρίκος, λέει, μα ήρθε κανένας, ήρθε κανένας σήμερα, τσακ και εμφανίστηκε ο Κωστάκης. Είναι ένα εξαιρετική οικογένεια. Είμαι συνέχεια μαζί τους όποτε μπορώ. Άσε που η μάμα της Γιώτας κάνει ένα εξαιρετικό ψωμί, πώς το λέμε, ζυμωμένο, ζυμωμένο στο φούρνο. Mm-hmm. Και έχουμε και το ψωμί μας μια φορά το μήνα, ξέρω εγώ, αλλά μπορούν τα ψωμιά τα ωραία. Τα παραδοσιακά. Ή μπορεί η Γιώτα να κάνει γιοπιτές, κάτι, ξέρω εγώ. Είναι η παρέα σε αυτά τα παιδιά που αξίζουν το καλύτερο. Δηλαδή ο Ανδρέας, θυμάμαι όταν με πιάνε τηλέφωνο, έλεγε μου, κύριε Κωστάκη, η εκπομπή σου είναι πολύ καλή. Και λέω του Ανδρικό μου, όταν πια σπίτι του, δεν να λαλείς εκπομπή, είναι εκπομπή. Μια ημέρα έκατσα κανένα 20 λεπτό και δίδασκα του πώς να έχει ορθοφωνία. Γιατί αν ήμουν σπίτι τους, ο Ανδρικός σήμερα θα μιλούσε απίθανα. Δηλαδή με λίγη, πώς το λέμε, με λίγα μαθήματα, μαθαίνει. Πρακτική. Και τώρα όταν λέει εκπομπή, τονίζει το κάπα. Ενώ παλιά δεν το βάλανε το κάπα. Mm-hmm. Ή μπορεί να κάνει έναν ήχο. Επαιρνάμε στις μάπες, ας πούμε. Που τη χαρά του κάθε του, θόρεν... μπορεί να μην είναι θόρεν τώρα ότι να γίνει πέναρτη στην απέναντι. Αλλά ακούει τον κόσμο, ξέρω εγώ, αυτό, εκείνο. Ήταν το όλο συνέστημα του αγώνα. Και τότε κάθε του δίπλα μου και ξέραμε, ας πούμε, λαλή μου, έλαλε μου πάντα, έχει μια κοπέλα που κάθεται πίσω και αρέσκει μου. Λαλή μου, Ανδρικός. Λαλό του Ανδρέα μου. Θα πάει τώρα να δώσει το τηλέφωνο σου. Ξέρεις, πρέπει να θαρρύνει τα μωρά τούτα. Έκανε ένα νόημα τη κοπέλα να μα παρεξηγήσει και πήγαινε ο Ανδρέας, σε μιλάνε, έκανε σχέσεις, είναι ευκολοσχέδιστος, ειδικά και με το Facebook. Τι όμορφα πράγματα. Οι γονείς αγοράσαν του τελευταία μία κονσόλα για να κάνει εκπομπή που το. Το σπίτι. Που σπίτι. Και το συγκινητικό είναι ότι εμένα η εκπομπή μου. Που ήταν στο Supersport 13 χρόνια, ήταν Κωστάκης και Πάσης Κύπρου. Και ο Ανδρέας έκαμε το Ανδρέας και Πάσης Κύπρου. Φοβερός. Ας πούμε, ψέσαι, βλέπαμε τα ψάρκα. Τα οποία ναι, τα έγραφα εγώ, το σενάριο. Και όμως όταν έβλεπα το επεισόδιο που βλέπαμε ψέσαι με τον Αντρίκο και γελούσαμε, εγώ ούτε καν θυμούμουν. Ό,τι είχες γράψει. Ό,τι είχα γράψει. Όχι. Ότι το έχω γράψει εγώ, αλλά δεν θυμούν το συγκεκριμένο επεισόδιο. Ναι. Έχεις γράψει και τόσα πολλά. Έχουν σβηστεί που το μυαλό μου τούν τα πράγματα. Και όμως ότι την ώρα που είμαστε και γελούσαμε και είχε μια κοπέλα που την εφίλησα και λένε την υπόθεση ο Αντρίκος ή να μου πει τους έρωτες του
του δίνω κι εγώ ζωή, αλλά παραπάνω δίνει μου εμένα ζωή. Είναι πολύ σημαντικό. Σημαντικό. Τους ευχαριστώ που τους εγνώρισα. Είναι αξιαγάπητοι. Και η Ελένη. Κύριε Κωστάκη μου, να σε διακόψω όμως. Δεν είναι όλοι άνθρωποι όμως σαν εσένα να δείχνουν τον ενδιαφέρον για τον Δανναμωρά. Ναι. Έχει ορισμένους ανθρώπους όμως που αναστατώνουν τον Δανναμωρά. Το πούμε έτσι. Ναι. Είναι όλοι άνθρωποι. Ναι, έχει φορές που η Γιώτα πιάνει με τηλέφωνο ή στέλνει μου μήνυμα ότι ξέρεις ο αντρικός τώρα είναι ευριασμένος. Πιάσ' τον ένα τηλέφωνο. Ξέρετε, η ευχή μου για την καινούργια χρονιά είναι να δίνουμε λίγο περισσότερη σημασία σε αυτά τα μωρά και γενικά σε όλα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και πιστεύω ότι ο Κωστάκης κάνει το υπέρτατο. Σας ευχαριστώ για αυτή την παρέμβασή σας. Ευχηθώ καλή χρονιά και κάθε καλό. Καλή χρονιά. Μπορώ να πω κάτι στίχους για τον Κωστάκη πριν να κλείσουμε? Φυσικά. Όπως εσένα Κωστάκη μου, μακάρι να ήταν κι άλλοι που αγαπάνε έτσι μωρά που έχουν έτσι καλή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πρέπει πολύ. Να ευχαριστήσω πρώτα τους λεβέντες του Κωστάκη που με κάλεσαν και μου δώσαν την πρόσκληση για να είμαι εδώ σήμερα κοντά σας. Να ευχηθώ σε όλον τον κόσμο να φτάσουμε καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά και ειρήνη σε όλον τον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Κωστάκη μου, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Οι προσωπικότητες θα είναι πολύ, πολύ λίγο κοντά σας με Κωστάκη Κωνσταντίνου και πολλά, πολλά ενδιαφέροντα. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Προσωπικότητες. Τον ηθοποιό Κωστάκη Κωνσταντίνου, τον Μίμο, τον άνθρωπο που μας χαρίζει γέλιο, φιλοξενούμε σήμερα στις Προσωπικότητες. Το πρώτο μέρος πέρασε πολύ, πολύ γρήγορα. Ναι, πού να δεις το δεύτερο. Δεν το καταλάβαμε. Ξέρεις τι θέλω να σου πω. Τούτο που λέει όλος ο κόσμος, ο οποίος με ήξερε από παλιά, το Μίμο, επειδή ο κόσμος ο σημερινός δεν το ξέρει το πράγμα. Και παλαιότερα για να φύγω το Μίμο που πάνω μου, έκανα πολύ αγώνα. Δηλαδή. Είχα τελειώσει και το θέατρο που σπούδασα, ας πούμε, και ήρθα στην Κύπρο και πάντα λεγούσαμε ο Μίμος, ο Μίμος. Γιατί τότε το να μιμήσει έναν πολιτικό με τη φωνή του ήταν συγκλονιστικό πράγμα και έβαζες και μια σάτυρα μέσα. Και το έκανες από το σχολείο, από το Λύκειο Νεοκλέους. Ναι, από το Λύκειο του Νεοκλέους. Έκανες τις φημισμένες καλλιτεχνικές βραδιές. Από το 1974. Ακριβώς, εκεί. Δηλαδή τον Ιούνιο του 1974, ένα μήνα πριν την εισβολή, ήταν η μεγάλη καλλιτεχνική του Λυκείου, στην οποία εμφανίστηκα, και έκαμε μπαμ. Ήταν τότε που άρχισα, ας πούμε, ευκήκε ένα μαθητής και... Και είναι αυτά που βλέπουμε και στις οθόνες μας. Δεν είναι από το Λύκειο, αλλά είναι η Βουλή. Είναι εδώ βλέπουμε παραστάσεις που κάνουμε μέσα στη Βουλή. Αυτές τις μέρες, το Χριστουγέννων, το γιορτινό μερών, ακριβώς, ημερών, ναι. Μας εκαλούσαν ο πρόεδρος Κλειρίδης, ο οποίος έκανε εξαιρετικά και τον Κλειρίδη και τον Κυπριανού. Εδώ με τις γριούλες. Οι γριούλες από το 1989 με τον Ανδρέα Αργυρίδη. Σε μια υπέροχη σάτυρα. Οι γριούλες ήταν τον μπαμ στην Κυπριακή τηλεόραση. Μπορεί να υπάρχουν σήμερα συνάδελφοι μου ηθοποιοί που το πράγμα δεν το παραδέχονται. Εγώ όμως με την εμπειρία που έχω σήμερα λέω ότι αυτό το πράγμα, όχι γιατί ήμουν εγώ ένας από τους δύο πρωταγωνιστές, ήταν κάτι το εκπληκτικό. Δηλαδή, επιάνναμε τη σάτυρα της εβδομάδας. Ήταν και επίκαιρο. Ναι, ήταν επίκαιρο. Ναι. Σημαντικά επίκαιρο, μάλιστα. Και το Σάββατο δείχναμε. Δηλαδή το πράγμα γίνεται μέχρι την Πέμπτη. Ό,τι υπήρχε μέχρι την Πέμπτη. Είχε φορά που, εάν συνέβαινε ένα πράγμα την Παρασκευή, εμείς στέλαμε μήνυμα ιστορικό ότι κασέλαρε το οπτικογραφημένο υλικό και θα έρθουμε ζωντανά να κάνουμε γιατί άλλαξαν τα πράγματα. Όμως έκανες και κάτι για μας να δούμε. Κάτι, μου λέει και ο σκηνοθέτης εδώ, ναι. Κάτι είχες ετοιμάσει για μας εδώ, τον Μπανάνα. Ναι, ο Μπανάνας. Πες μας έτσι λίγα πράγματα πριν να δούμε το στιγμιότητα. Είναι η τελευταία δουλειά που έχω κάνει με τον Αύγουστο. Την έχω κάνει, με την προπόθεση να πουληθεί σαν σατυρικό κομμάτι στο... σε κανάλια τηλεοπτικά. Λόγω της πανδημίας δεν... Είναι δύσκολη η κατάσταση. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Εκπληκτική δουλειά από τις τελευταίες δουλειές. Ο Μπανάνας είναι ένας τύπος ο οποίος
περιφέρεται σε όλη την Κύπρο με μια μπανάνα και κάνει ό,τι μιλά στο τηλέφωνο. Α, μάλιστα. Γι' αυτό ονομάζεται μπανάνας. Άκουε τώρα όμως. Όμως πριν πάμε στον μπανάνα, ναι. Τα ψάρκα τα θυμάσαι? Ναι, τα ψάρκα τα θυμάμαι. Βλέπουμε από τα ψάρκα σκηνές εδώ. Τι λες να δούμε στη μέση της οθόνης μας αυτή την κυρία? Κουκλά μου, η Έλενα. Η Έλενα. Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε εδώ μαζί με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου, με τον οποίο συνεργάζεσαι, Έλενα Ευσταθίου, ηθοποιός Έλενα Ευσταθίου, η αγαπημένη ηθοποιός. Συνεργάστηκες για πολλά χρόνια, σε πολλές σειρές. Ναι. Πες μας σε λίγα πράγματα για τον Κωστάκη Κωνσταντίνου που ξέρεις εσύ. Κοίταξε, για να σου πω αυτό μόνο, καταρχήν ότι είναι χαρά να συνεργάζεσαι με τον Κωστάκη, διότι είναι ο άνθρωπος που μπορεί να σε διαλύσει στο δευτερόλεπτο από τα γέλια. Είναι ο άνθρωπος που μπορεί να σε σωριάσει. Εγώ προσωπικά με τον Κωστάκη γελώ πάρα πολύ. Κωστάκη μου, εσύ ξέρεις. Ναι, αγάπη μου, ξέρω. Έχει δε και κάποιες προσωπικές του ιστορίες που όποτε συναντηθούμε για δουλειά, εγώ τον βάζω να μου τις ξαναλέει, να μου τις ξαναλέει. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είναι συγκλονιστικές. Είναι ένα παιδί μάλαμο ο Κωστάκης. Εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ και το ξέρει. Ναι. Του εύχομαι τα καλύτερα. Του εύχομαι να πραγματοποιήσει ό,τι έχει στο μυαλό του και να είναι πάντα υγιής. Ναι. Πάνω απ' όλα είναι υγεία. Πάνω απ' όλα είναι υγεία. Η Έλενα είναι εξαιρετική φίλη. Τι να πω. Τούτους που γελούν πας στη σκηνή, που φύρνονται από τα γέλια. Είναι το αυθεντικό. Έχουμε πολλές ιστορίες, ας πούμε. Να θυμηθώ από απρόπτα που συμβήκαν πας στις σκηνές ή στην τηλεόραση. Πάρα πολλά πράγματα, ας πούμε. Περνάτε ωραία. Εγώ θα σε θυμίσω μόνο που έφυγε το χέρι του καναπέ εν ώρα παράσταση. Μάλιστα. Επέζαμε ένα ζευγάρι σε μια κομμωδία στα μια πενταρας νιάτα. Υποθέσω ότι εγώ έκανα έναν ο οποίος ήταν ερωτευμένος με την Έλενα, η οποία έκανε μια. Και όπως καθόμουν εκεί στον καναπέ, το χέρι του καναπέ έφυγε. Όπως το κρατούσα από την. Η Έλενα το είχε δει ότι έφυγε. Εγώ προσπαθούσα, κόσμος τώρα κάτω, να το βάλω πίσω στη θέση του. Ένα μπαινε. Είναι από τα απρόπτα που έφυγε από τη σκηνή. Όχι για να με γελάσει, για να πάει στην τουαλέτα γιατί θα έκανε πάνω της που το γέλιο που δημιουργήθηκε. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Έλα να μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σου πω ότι είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιεί το Skype και τα κατάφερε. Είδες, Έλενα. Ήταν λίγο δύσκολο. Δεν είναι η πιο high-tech γκόμενα που μπορείτε να βρείτε. Ναι. Αλλά τελικά με τη βοήθεια της χώρας μου τα κατάφερε. Ναι, όλοι με τη βοήθεια των παιδιών μας. Δηλαδή, εν τούτον που λέμε ότι αναγεννούμαστε μέσα από τα παιδιά μας. Εν τούτη, η αθανασία της ψυχής εν τούτον το πράγμα. Καταλάβες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, σας φιλώ. Γεια σας. Καλά σε όλους. Καλές γιορτές. Να είσαι καλά. Καλές γιορτές. Έλεγε απλά επειδή πρέπει να βγάλουμε την Έλενα στο Skype, γιατί αυτό δεν είχαμε διακόψει για τον Μπανάνα. Ο Μπανάνας όμως είναι κάτι το οποίο είναι ένας άνθρωπος. Ο Μπανάνας, φίλε μου, να σου πω τι έγινε. Μια φορά καθόμουν στη Λίδρα σε ένα καφέ και περνούσε ένας τύπος και κρατούσε μια μπανάνα, ένα φρούτο. Τι μπανάνα. Κανονική μπανάνα και μιλούσε. Και λένε, Σταυρούλα μου, εντάξει, να άρχισε να κλείσαι και να πιάω τη μάμα μου. Έκανε ότι έκλειε τότε. Έλα, μάμα, μιλούν τώρα με τη Σταυρούλα. Λαλού μου κάτι, φίλοι μου, ρε, δεν τον τούτον και πολλά καλός. Ούλη μέρα μας πατάμε στη Λίδρα σε ένα σαγόρο. Επία πίσω του. Άκουα τον, δεν ξέρουν το στράτη. Ναι. Μίλαν τούτος. Έλα, λέ, Σταυρούλα, αυτό, τι είναι, ελληνικά πτέστος. Τώρα γιατί το λέω ελληνικά πτέστος. Ναι. Στην καραντίνα, τελευταία, τον Αύγουστο, πριν να κάνω τον Μπανάνα, έλεγα, καθόμουν πάλι στη Λίδρα με κάποιους φίλους και έλεγα ότι να κάνω τούτο πράγμα. Λέει μου κάποιος, ξέρεις εν τούτο μπορεί να κάνεις. Είχε να το φωτογραφίσει. Ναι, λέω του. Τούτος λέει μου είναι Τουρκοκύπριος. Και έρχεται στη Λίδρα, όσο ήταν ανοιχτό το οδόφραμα εκεί στη Λίδρα, έμπαινε, απτέστος ελληνικά. Η ιστορία του είναι ότι ο άνθρωπος τούτος ερωτεύτηκε μια κοπέλα από το Όμορδος, τη Σταυρούλα, και κάποτε εν τούτη την εδώ, έκανε εκείνη και εισβολή, εφίανε κάμαση, και μείνε το πράγμα.
Θέλεις και... να πάμε να δούμε ένα, αυτό το στιγμιότυπο ναι. που μας... Και εγώ παίρνω τον μπανάνα τον και βάλω τον να μιλά είτε με τον Αναστασιάδη, είτε με τον Τραμπ, είτε οτιδήποτε συμβαίνει. Ας πούμε τώρα θα μιλούσε με τον γενικό ελεκτή. Mm-hmm. Να του πει ας πούμε για τους φακέλους. Μα θα μιλάμε με τον Νικόλα. Δεν υπάρχει ο Νικόλας, ο Παπαδόπουλος. Mm-hmm. Μιλά του. Έλα κύριε Νικόλα, μα τώρα να, δηλαδή, να μην ψηφίσει τον προϋπολογισμό. Τού το πράγμα. Και μέσω του μπανάνα, banana.cy, θα περνούσε όλη η σάτυρα που θέλω να κάνω στην τηλεόραση. Πάμε να δούμε το στιγμιότυπο. Cyprus, Mr. President. Yes. Hello, Mr. Trump. Would you like to come to Cyprus? Yes, yes, yes. I am here and I have the plans for the Aphrodite stone. Yes, here. Yes, in Cyprus say Pisuri, Petra του Ρωμιού. Yes. Okay, I go to the this stone Aphrodite rock after 10 minutes maybe. Okay, I call you back. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. Trump. Thank you, thank you. Περνάνε τούτος. Ξαγάνει πατίνα του. Πολύ ωραία. Βλέπουμε τις ομορφιές της Κύπρου. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή είναι διαφημιστικό. Να σου πω τι έκαμε. Στο πρώτο επεισόδιο, αυτό που έκαμε σαν δοκιμαστικό, ξεκίνησα από τη Λευκοσία, από τη Λίδρας. Έκαμε κάποια τηλεφωνήματα στον Χριστιαν Αριστοτέλους. Έκαμε τηλεφώνημα στον Τραμπ. Και είπε το Τραμπ ότι θέλει να αγοράσει την Πέτρα του Ρωμιού. Και ξεκινά από τη Λευκοσία, παρπατητός, και πάει στην Πέτρα του Ρωμιού. Καθοδόν βλέπουμε τα τοπία, βλέπουμε. Κάνει διάφορα τηλεφωνήματα. Ας πούμε, παίρνει τον Αναστασιάδη και λέει του να πιάσω τον Τραμπ. Ο Τραμπ τελικά πάνω στην πέτρα του Ρωμιού λέει του: δέχομαι να σας δώσω 3 δισεκατομμύρια να την πιάσω. Πιάνει τον Αναστασιάδη. Ο Αναστασιάδης θέλει προμήθεια, το μισό, το 1,5 εκατομμύριο. Θέλει οι συγγενείς, οι φίλοι, το χτηματολόγιο, οι βουλευτές, τα σημερινά πράγματα mm-hmm. που συμβαίνουν. Και λέει ο Μπανάνας στο τέλο τέρμα, καλά ρε τούτοι θέλουν έτσι για την Κύπρο, δεν μπορεί να μείνει. Εγώ την προμήθεια μου 300 ευρώ διερωτάται ό,τι θέλει. Τούτη είναι η σάτυρα που περνά μέσα από τον Μπανάνα. Και τον Μπανάνα, εάν πάει σε κανάλι ο Μπανάνας, θα έχει μέσα διάφορους ανθρώπους της Κύπρου γνωστούς. Δηλαδή, μιλούσα με τον φίλο μου τον Γιάννη τον Τζουγανέλη στην Αθήνα, εξαιρετικός φίλος. Και του λέγα τι σκέφτομαι να κάνω. Και μου λέει: Παναγία μου, να έρθει στην Αθήνα ή να έρθω στην Κύπρο να το κάνουμε, να με βάλει μέσα. Δηλαδή, ένα απλό στιγμιότυπο. Ναι. Με τον Πανάνα θα συναντιούμε και δηλαδή θα συναντιούνται διάφορες προσωπικότητες της Κύπρου. Είτε ποδοσφαιριστές, είτε
Δημάρχη. Είναι σημαντικό όμως αυτό να περνά και μέσα από την καθημερινότητα του Κυπρίου και νομίζω είναι κάτι το οποίο αξίζει να το δούμε και, τηλεοπτικά. Και είχα σκεφτεί ότι ας πούμε μπορεί να πάει σε μια κοτσάκαρη στην Αρκάκαν της Πάφου ο Μπανάνας να εισπάρει ένα φεντζάνι του καφέ του Αναστασιάδη. Mm-hmm. Και η κοτσάκαρη να αυκάλει τον καφέ. Μάλιστα. Και να του λαλεί έτσι. Και να ξέρει η κοτσάκαρη ότι είναι το Αναστασιάδη. Δηλαδή θα είναι. Οι συναδέλφοι σου όμως, όπως και η Έλενα, σε αγαπάνε. Έχω ανθρώπους που συναδέλφους καταπληκτικούς, τους οποίους, ας πούμε, όπως την Έλενα που με γεμίζει, έχω κι άλλους. Είναι κόσμο που. Να καλησπερίσουμε ένα ακόμη συνάδελφό σου. Άλλη έκπληξη τώρα. Κώστας Δημητρίου. Μάλιστα. Εδώ, ηθοποιός. Καλησπέρα σας, κύριε Δημητρίου. Καλησπέρα. Και χρόνια πολλά. Τι κάνετε? Επίσης καλές γιορτές να τα, για να μην ξεχνιόμαστε, ναι. Ακριβώς. Έχουμε εδώ τον Κωστά, όπως είχαμε εσάς πριν από μερικούς μήνες, έχουμε εδώ στις προσωπικότητες τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. Τι να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο, κύριε Δημητρίου? Μα ακριβώς, τι να πεις για τον ναι. Είναι πολύ τάραντος ο Κώστας. Μπορεί να μην το συνειδητοποιώ ο ίδιος, αλλά ο Κώστας, ο Κωστάκης μας, Κωστάκης. Εκτός που είναι ένας πολύ καλός μου φίλος, θέλω να πιστεύω, δηλαδή, αλλά είναι και πράγματα που πολύ δεν ξέρει ο κόσμος, είναι φιλεύς πράγματος και πολύ ελεήμων, δηλαδή πραγματικά νοιάζεται για τον κόσμο, για τον απλό κόσμο, για τον φτωχό τον κόσμο, για εκείνους που έχουν ανάγκη, παρόλο που δεν το ξέρουν πολύ, αλλά και από τις ιστορίες που ξέρω που μου έχει πει, αλλά και από τις πράξεις του που κάνει πολλές φορές, νοιάζεται για τους άντρους. Όσον αφορά σαν ηθοποιός, είναι πολύ τάραντος. Τον ξέρω από τον πρώτα χρόνια που ήρθε στην Κύπρο. Δουλευτής. Είναι ένας χρυσός άνθρωπος. Εγώ χαίρομαι τον κάνω παρέα, δηλαδή. Κώστα, αφήνεις με να πω κάτι για σένα. Ο Κώστας είναι ο ηθοποιός, ο Κύπριος, που αγαπώ με τη σημασία της λέξης. Μπορεί να μην έχω την ευκαιρία να το συναντώ, αλλά άμα πάω σπίτι του, γίνεται, περνούμε ένα πίθανα με τα ρόθκια, με τις μαρμελάδες, με τη μάρκαρετ του, με τα σκυλάκια του. Είναι ωραίος. Γιατί οι ιστορίες σου κάνουμε όταν δουλεύουμε μαζί, ναι, όταν πήγαμε στο Είναι φοβερός. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω παρέα μαζί με τον Κώσταντο Δημητρίου. Τον αγαπώ, ξέρω ότι με αγαπά. Και ευελπιστούμε ότι πολύ πολύ σύντομα θα κάνετε και κάτι μαζί τηλεοπτικά. Και θεατρικά. Και θεατρικά ακριβώς, να τελειώσουν όλα αυτά. Να τελειώσουν. Σας ευχαριστούμε, κύριε Δημητρίου, για αυτή την παρέμβαση. Καλή χρονιά να έχει, κύριε Κώστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Απλώς με τον Κωστάκη ταιριάζουμε. Αυτό είναι το ότι ταιριάζουμε και στο χιούμορ και σε πολλά πολλά άλλα πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ να έχετε. Από τους καλές γιορτές και καλή χρονιά να ευχηθούμε σε όλους. Από τους παλιούς ηθοποιούς, τι λες να πάμε. Ένα λεπτό να πω κάτι για τον Κώστα. Ο Κώστας μετέφερε αυτό το πράγμα, την αγάπη, και στα παιδιά του. Mm-hmm. Και ας πούμε ο Νικόλας, ο Αλέξης, ο Τόνι. Είναι εξαιρετικά παιδιά, ειδικά με τον Τόνι, ας πούμε, όταν συναντηθούμε. Ξέρει το χιούμορ μου. Δημητρίου, τον ηθοποιό, ξέρω το χιούμορ του. Γελούμε. Είναι ο άνθρωπος. Όταν πάω στον Κώστα, γελώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το πράγμα. Μ' αρέσει οι κινήσεις του που κάνει, που φακά, που κάνει, που αυτό. Το βλέπω, ας πούμε, σε παλιές ταινίες, βιντεοκασέτες που έχουμε κάνει. Ήδη βλέπουμε κάτι στις οθόνες από πίσω. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε και την τελευταία έκπληξη. Παναγία. Ένας από τους νεότερους ηθοποιούς, ο οποίος ήθελε και θέλει να μιλήσει για σένα. Πάμε να δούμε ποιος είναι. Τώρα να δούμε, να πει ότι με αγαπά εμένα τόσο πολλά, δηλαδή. Ναι, να μην πω ότι αγαπώ τον Σοφοκλή, το φιλούι μου. Δηλαδή εσύ έκατσε και ήβρες τους ανθρώπους, όντως, που αγαπώ και με αγαπούν. Και έχει και πολλούς άλλους, αλλά η μία ώρα τηλεοπτικής εκπομπής εδώ, γι' αυτό είχα πει στην αρχή και στο συνοθέτη το 4 ώρες και γελούσατε όλοι. Ναι, πες του Σοφοκλή όμως ότι τώρα που με είδες που κοντά, εγέρασα. Ναι, γέρασε καθόλου Σοφοκλή. Διότι κάθε νύχτα μπορεί να μου στείλει ένα μήνυμα. Έχουμε μια. Λέω του Σοφοκλή παλιά, όταν κάνεις γραμμή μπαστοφτή, σημαίνει εγέρασες. Όταν γυρίσεις ζώνη του Παντελονιού σου, σημαίνει εγέρασες.
Όταν πάει να κατουρίσει, σε μυρίζει, σημαίνει εγκέρασε. Και βρίσκουμε διάφορα πράγματα να γελούμε. Εσύ να βάζομαστε κάπου τηλεοπτικά τώρα, αλλά είναι εξαιρετικό ο Σοφοκλής μου. Σοφοκλή, πες μας εσύ λίγο για τον Κωστάκη που γνωρίζεις εσύ. Λοιπόν, κοίταξε, εγώ τον Κωστάκη αγαπώ τον πάρα πολλά και είναι πολλά ειλικρινή η αγάπη που του έχω και ο σεβασμός. Είναι ο πρώτος, είναι από τους πρώτους ανθρώπους που αν πάμε πίσω το 96-97 ευρεθήκαμε κάπου με τον Κωστάκη. Δεν τον έξερα, δεν με έξερε ο Κωστάκης. Εγώ έξερα το φυσικά, ο Κωστάκης δεν ξέρε ούτε ποιος είμαι, ούτε τι κάνω στη ζωή μου. Μιλήσαμε λίγο και εδεθήκαμε. Και κάποια στιγμή, όταν ξεκίνησα την τηλεόραση, ή μόλις ξεκίνησα, δηλαδή που τα πρώτα βήματα που έκανα, γύρισε και είπε μου, φέτος, λαλί μου, είναι η χρονιά σου. Εγώ και κατάλαβα τον το πράγμα που μου είπε τότε ο Κωστάκης. Δεν είχα καταλάβει τι εννοούσε φέτος είναι η χρονιά σου. Όταν τέλειωσε η χρονιά, όντως ήταν η χρονιά που με ανέδειξε, ας πούμε... Στο παραπέντε. Ακριβώς, ναι. Από τότε έχουμε μια πάρα πολύ καλή φιλία με τον Κωστάκη. Εγώ, εμένα, άμα μου πουν δουλεύκεις με τον Κωστάκη, ό,τι θέλει ας είναι. Ναι. Δηλαδή θα κάτσω ούτε καν να δω τα σενάρια να μου δώκουν. Δηλαδή περνώ τόσο υπέροχα. Και αν ρωτήσεις συναδέλφους πολλούς που δουλεύουν μαζί με τον Κωστάκη, θα σου πει κανένας ότι επία δουλειά και βαρύθηκα ή επία δουλειά και άκουσα τον άνθρωπο να με ψημυρίσει ή να κάνει παράπονα. Και επίσης θα σου πω ότι είναι η χαρά του σκηνοθέτη να δουλεύει με τον άνθρωπο. Δεν έχει πράγμα που να του πει κάμε το και να σου πει όχι εν το κάμνο ή να σου πει έγινε εδώ το πράγμα. Ναι. Θα προσπαθήσει να είναι εκεί και να βοηθήσει και να βοηθήσει για τους πιο νέους. Είναι απίστευτος φίλε. Εγώ που είμαι και λίγο πιο μητσής, δεν είμαι και πολλά πιο μεγάλο, πιο μεγάλο τον Κωστάκη. Εγώ πήρα πάρα πολλά πράγματα από τον Κωστάκη. Τες δουλειές που κάναμε μαζί, έστω και τις δουλειές, είτε στο Μουράδι, είτε στην Βεντέτσα που δουλέψαμε μαζί ακόμα και πιο μετά. Πήρα πολλά πράγματα από τον Κωστάκη και έμαθα πάρα πολλά πράγματα από τον Κωστάκη. Δηλαδή στο Βουράτη Γειτόνι, στη Βεντέτα που συνεργαστήκαμε πολλά στερά με τον Σοφοκλή. Θυμάσαι Σοφοκλή μια φορά που μας έφεραν έναν κροκόδιλο. Ναι. Τι έγινε. Ο φίλος μου ο Γιάννης που την Λεμεζό. Ναι, ο Γιάννης που κάνει τα φύθια. Ναι. Έφερε έναν κροκόδιλο να κάνουμε γύρισμα. Ένας κροκόδιλος τόσος. Ναι. Εντάξει, μικρός. Ή τι ήταν δημένον το στόμα του με έναν ποτούν το κλιπ που βάλουν τα ηλεκτρικά για να μην ανοίγει το στόμα του. Ναι. Οπότε ο κροκόδιλος σε μια φάση είναι σκηνή τώρα, εγώ και ο Σοφοκλής. Και βοηθήσαμε μάχουμε να του πουλήσω τον κροκόδιλο. Όχι, όταν φέραμε κροκόδιλους για να τους πουλήσουμε και ήταν ο συνεργάτης μου. Και πέφτει ο κροκόδιλος σε μια φάση που το τραπέζι είναι κάτω και φεύγει το σκλιπς που το στόμα του. Και ποιος μας είδε, διότι φοηθήκαμε, άμα ακάζει μας. Φάκαν πας τις καρέκλες, άκανε την καρέκλα. Έβαλε το σκουπόξυλο και έκοψε το. Έκοψε το σκουπόξυλο και ο Σοφοκλής ευρέθηκε σε μια φάση που δεν το θυμάται. Και θυμούμε το. Ναι, πασόρα αριστερά. Έκρατε το σύρμαν, έφυγε πάνω στο τραπέζι και έκρατε το σύρμαν να μένει πέσει κάτω. Αν πάνε ευκαιρία ο κροκόδιλος για κάζει μας πάνω στα πόδια. Είναι αυτές οι σκηνές ναι. Και πολλές άλλες πολλά σίγουρα... Πολλά πράγματα με τον Σοφοκλή. Τον ευχαριστώ. Φίλος μου. Εν τούτο πράγμα που έχω πει για τον Κώστα. Έχει κάποιους ηθοποιούς συναδέρφους που εντάξει, συνεργάζεσαι μαζί τους, τελειώνει η συνεργασία, μετά σε κάνουν ούτε μισό τηλέφωνο. Ναι. Να σου πούν τι κάνεις, είσαι καλά. Με τον Σοφοκλή έχουμε την επαφή του που έχουμε. Έστω και με ένα μήνυμα. Να τον ευχαριστήσουμε όμως, γιατί είμαστε και εκτός χρόνου. Σοφοκλή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Καλή χρονιά. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Καλή χρονιά, αγάπη μου. Καλή χρονιά. Λοιπόν, Κωστάκη μου, θα ευχαριστήσω και εσένα, γιατί όντως τέλειωσαμε. Η μία ώρα εκπομπή. Κάτε ρε, Άγγελε, είπες να κάνουμε 4 ώρες. Ο σκηνοθέτης να το ρωτήσουμε, μπορούμε. Ίσως κάποια άλλη στιγμή. Να σε ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλή χρονιά. Κλείνοντας με ένα μικρό μήνυμα. Να μάθει ο κόσμος να αγαπά. Τίποτε άλλο, να αγαπά. Τούτο που δίδαξε ο Χριστός, το αγαπάτε αλλήλους,
να αγαπά. Μόνο να αγαπά, τίποτε άλλο. Όταν αγαπάς, γεμίζεις την ψυχή σου, τα πάντα, βοηθάς. Να αγαπάς. Και έρχονται και τα καλύτερα σε σένα όταν αγαπάς. Ναι, βέβαια. Σίγουρα. Ναι, ανταποδίδεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ το νιώθω το πράγμα. Δηλαδή, μπορεί να είμαι στον δρόμο και να δω έναν αλλοδαπό που μου ζητάει βοήθεια, που μπορεί να είναι και ψέματα που ζητά τη βοήθεια. Και, όταν θα του δώσω 2 ευρώ ή 5 ευρώ, είμαι σίγουρος 1000% ότι μετά να μου το στείλει ο Θεός πίσω. Ακριβώς. Στο τετραπλάσιο. Κάθε καλό, ευχαριστούμε. Θα κανονίσουμε να τα ξαναπούμε για το τετράωρο που λέγαμε. Ναι. Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι, που μείνετε στην εκπομπή Προσωπικότητες. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά και μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα εδώ θα είμαστε. Καλό βράδυ. Γεια σας.